Πάω τώρα στον επόμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο και μεταδιδακτορικό ερευνητή, διότι και μέσα και έξω και γεωπολιτικά γίνεται, η Ελλάδα βεβαίως είναι ένα κράτος να είχαμε να λέμε, αλλά μην νομίζετε στα Ευρώπας ότι είναι καλύτερα ή σε όλο τον πλανήτη με αυτά που γίνονται. Του know us better που λένε. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Τζίμα, να ξεκινήσω από τα μέσα προς τα έξω, γιατί πολλά έχουν φορτωθεί πια και σκάει το ένα πίσω από το άλλο. Και αν έχετε έτσι μία εικόνα για το πού πάει αυτή η χώρα. Η χώρα βυθίζεται πιο βαθιά στην παρακμή την οποία βιώνει εδώ και 15 χρόνια. Αν θέλετε ίσως και από πιο παλιά, αλλά τέλος πάντων σηματοδοτείται με αυτή τη 15ετή κρίση που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι οι συνέπειες στα κοινωνικά στρώματα της μακρόχρονης φτωχοποίησης, απώλειας αυτοπεποίθησης, λαϊκής, συλλογικής, συντετριμμένων προσδοκιών, απομάκρυνσης από οποιαδήποτε πολιτιστική ζωή, και βλέπουμε συμπτώματα λουμπενοποίησης στους κάτω, που είναι η ευθεία αντιστοίχηση των αντικοινωνικών συμπεριφορών, κανιβαλικών αντικοινωνικών συμπεριφορών των πάνω. Και η λειτουργία στοιχειωδός του κράτους από τα Τέμπη μέχρι το περιστατικό του φωνικού της 28χρονης έξω από αστυνομικό τμήμα. Να σας πω, θέλω δύο σχόλια να κάνω. Θυμάμαι, το σκεφτόμουν όσο σας άκουγα. Θυμάστε μάλλον ότι μία από τις εκπομπές που με είχατε φιλοξενήσει και που δέχτηκα τα πιο πολλά αρνητικά σχόλια, πλην της 7ης Οκτωβρίου, λίγο μετά δηλαδή, που αφορά τα διεθνή και να τα συζητήσουμε, ήταν τότε με το ναυάγιο Παύλα Έγκλημα στην Πύλο. Θυμάστε καλά τότε τι γινότανε, που είχαμε 600 πτώματα. Mm-hmm. Όχι, πτώματα δεν είχαμε, νεκρούς 600 και παραπάνω, πτώματα δεν είχαμε. Γιατί πολλά δεν τα βρήκαμε. Λοιπόν, και τότε συζητούσαμε ότι ένα κράτος το οποίο εγκληματίζει σε τέτοια έκταση, είναι βλακώδες να πιστεύουμε ότι θα σεβαστεί πολύ περισσότερο τον ντόπιο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το κράτος είναι το κράτος των από πάνω. Δεν είναι το κράτος των από κάτω, πάντα έτσι είναι. Όταν οι από πάνω αισθάνονται ότι μπορούν να λειτουργούν εντελώς αντικοινωνικά και χωρίς καμία συνέπεια, διότι ξέρετε είναι πολύ μεγάλο πράγμα να επιτρέπεις να πνιγούν 600 άντρες, γυναίκες, παιδιά χωρίς καμία συνέπεια, και έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα και με αλλοδαπούς και με ντόπιους στο παρελθόν, είναι προφανές ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι ότι οι θεσμοί θα διαβρωθούν πλήρως, θα διαστραφούν και εν τέλει επί της ουσίας θα καταληθούν. Διότι οι από πάνω θέλουν πάντα, σύστημα εξουσίας θέλει τους θεσμούς για να προστατεύουν το ίδιο, όχι για να το ελέγχουν. Εδώ λοιπόν είμαστε στην κατάσταση κατά την οποία το σύστημα εξουσίας νιώθει ότι δεν χρειάζεται να τηρεί ούτε τα προσχήματα ως προς τη θεσμική λειτουργία του κράτους. Και η ευθύνη η δική μας είναι να δείξουμε αν αυτό το ανεχόμαστε ή όχι. Στην Πύλο το ανεχτήκαμε, γιατί ήταν ξένοι. Στα Τέμπη, βραχυπρόθεσμα το ανεχτήκαμε, μεσοπρόθεσμα φαίνεται ότι αντιδρούμε. Είναι κάπως αισιόδοξο αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όταν μια 28χρονη έξω από ένα τμήμα πέφτει νεκρή και η συζήτηση γίνεται και στην ίδια την κοινωνία, καλά της είπαν, δεν είναι ραδιοταξί το κέντρο δράσης. Προφανώς δεν είναι ραδιοταξί, άρα άλλο ρόλο έχει το κέντρο άμεσης δράσης. Ένας αστυνομικός, η μόνη λύση που έχει να βγάλει πιστόλια να πυροβολήσει. Διότι έχει μάθει, ναι, καταλαβαίνετε, προσπαθώ να πω κάτι κύριε Τζίμα, ότι η κουβέντα, και θέλω, γιατί είναι και ένα τμήμα της επιστήμης που υπηρετείτε, αλλά όχι μόνο ως επιστήμονας, η κουβέντα είναι, πάει ξανά πίσω σε αυτά που είχατε πει κάποτε. Η παθογένεια είναι και μέσα στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς έλεγα. Η συζήτηση η οποία γίνεται γύρω του περιστατικού αυτό
θα έλεγα από όλες τις πλευρές είναι στρεβλή, από άλλες περισσότερο, από όλες λιγότερο. Συζητάμε για το κατασταλτικό μέρος της υπόθεσης. Κάποιος που τράβηξε μαχαίρι και πώς θα τον εμποδίσουμε. Το οποίο είναι σοβαρό μέρος και χρειάζεται διερεύνηση. Θέσατε μερικά πολύ σωστά ερωτήματα στα οποία δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω την υπόθεση και δεν εμπιστεύομαι καθόλου τα μέσα ενημέρωσης ως προς το τι μεταφέρουν. Λοιπόν, αλλά όντως υπάρχει και ένα θέμα. Γιατί βγήκε έξω, γιατί δεν επενέβη ο φορός, γιατί. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από πίσω. Είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει τόσες πολλές λούμπεν αντικοινωνικές, κακοποιητικές βίες, τονίζω το αντικοινωνικές και πάλι, συμπεριφορές στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων. Ένα. Δύο. Ορισμένοι κώδικες τιμής που υπήρχαν σε προγενέστερες, δεν τηρούνταν πάντα, δεν οσιοποιώ προγενέστερες εποχές, αλλά ακόμα και ορισμένοι τέτοιοι κώδικες τιμής οι οποίοι υπήρχαν σε προγενέστερες συντηρητικές και όντως τότε πατριαρχικές εποχές, φαίνεται ότι έχουν καμφθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από χουλιγκανικές συμπεριφορές που τις βλέπουμε στις σχέσεις των δύο φύλων, έξω από τα γήπεδα, στους χώρους εργασίας, σε συναυλιακούς χώρους άλλοτε, οπουδήποτε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν έχουμε αναλύσεις ούτε συζητήσεις επ' αυτού. Δεν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε γίνει μια κοινωνία η οποία κατασπαράζει τον αδύνατο, συγγνώμη, τον αδύναμο, κατασπαράζει τον αδύναμο σε οποιαδήποτε έκφανσή του, φύλου, φτώχειας, καταγωγής, χρώματος και πάει λέγοντας. Μετά από τι? Από 15 χρόνια κρίσης, διάλυσης των δεσμών συνοχής σε οποιοδήποτε επίπεδο μεγαλύτερο της οικογένειας, δηλαδή σε οποιοδήποτε νεωτερικό μοντέλο συνοχής, κράτος πρόνοιας, κόμμα, συνδικάτο, είχε απαξιωθεί και διαλυθεί βιαίως την τελευταία 15ετία. Το μόνο το οποίο έχει μείνει είναι η προνεωτερική, παραδοσιακή μορφή της οικογένειας, η οποία όμως δεν αρκεί, δεν μπορεί να σε σώσει από τα πάντα και για πάντα. Και φτάνουμε έτσι να έχουμε μία κοπέλα η οποία κακοποιείται συστηματικώς και στην πραγματικότητα, ασχέτως των επιλογών που κάνει στην προσωπική της ζωή, είναι μόνη της και απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη ακόμη και αν επιλέγει να γυρίσει για τους όποιους λόγους αυτή τη σχέση. Και ένα μάλλον λαϊκής καταγωγής στοιχείο, άνθρωπο, ο οποίος εξελίσσεται σε μια πλήρως αντικοινωνική προσωπικότητα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μπλέξει με αδικηματικές συμπεριφορές, βιοπραγεί εναντίον της συντρόφου του και στο τέλος τη σκοτώνει. Δεν πρέπει να μας απασχολήσει γιατί η κοινωνία μας σε μια εποχή που μιλούμε για ορατότητα, για δικαιώματα και διάφορα τέτοια ωραία, στην πραγματικότητα υπαναχωρεί, γυρίζει πίσω σε, και μάλιστα ανακαλύπτει, θα έλεγα, και νέες εκδοχές τέτοιων αντικοινωνικών συμπεριφορών. Αντί για αυτή τη συζήτηση, μένουμε μόνο στην καταστολή. Νομίζω ότι έχετε ανοίξει και καλά κάνατε μια πολύ βαθιά, έτσι, παράμετρο, σελίδα, πέστε το όπως θέλετε, μια συζήτηση που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Κύριε Τζίμα, και ενώ συμβαίνουν αυτά, δίπλα μας, γύρω μας, ευρύτερα, δεν ξέρω τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται και πώς το έχουν κρίνει οι ηγεσίες, συστήματα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε πολεμικό αναβρασμό, κρίση, οικονομίες πολέμου, απαρφανισμό λαών. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Εδώ η συζήτηση γίνεται αν τα περιορισμένα πυρηνικά του ενός είναι πιο ασφαλή γεωγραφικά από του άλλου. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι, κινούμαστε στο ρυθμό του παγκοσμίου πολέμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μείζωνα μέτωπα. Το ένα είναι της Ουκρανίας που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρασίας και το άλλο είναι της Παλαιστίνης, Παύλα Λιβάνου, Παύλα Ιράν, διότι το Ισραήλ επιτέθηκε ευθέως εναντίον του Ιράν αφού βομβάρδισε την πρεσβεία του στη Συρία. Άρα το δεύτερο βρίσκεται στο κέντρο της Μέσης Ανατολής. Ο παγκόσμιος πόλεμος συνεχίζεται και κλιμακώνεται.
Και το ερώτημα είναι, αν πρόσεμα το βάλουμε σε μία πρόταση, εάν θα λάβει η κλιμάκωση μία μορφή συμβατική ή εάν θα έχουμε και μία περιορισμένη χρήση πυρηνικών ή μία κατακλυσμία χρήση πυρηνικών. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα, γιατί και λέω μεγάλα διότι είναι υπαρξιακού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα ερωτήματα δεν απασχολούν την επικαιρότητα. Το τονίζω πάντα. Δηλαδή, ο πλανήτης βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη φάση του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον ελληνικό δημόσιο διάλογο, με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στο μεγαλύτερο μέρος αντιπολίτευσης, όχι σε όλο, τα θέματα αυτά δεν συζητώνται. Και ενώ πάμε για ευρωεκλογές, ε? Και ενώ πάμε για ευρωεκλογές, αλλά πέραν το ότι πηγαίνουμε για ευρωεκλογές, σκεφτείτε ότι ταυτοχρόνως έχουμε την ήττα, την προϊούσα και διαφαινόμενη ήττα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ενώπιον της οποίας το ΝΑΤΟ θα επιχειρήσει κλιμάκωση, ο Μακρόν είναι ο λαγός αυτής της υπόθεσης, και την ίδια στιγμή δίπλα στη γενοκτονία στη Γάζα, θέλω να θυμίσω κάποια σχόλια, ευτυχώς περιορίστηκαν, ίσως και οι ίδιοι να συνειδητοποίησαν τι γίνεται, ακροατών μας μετά την 7η Οκτωβρίου, περί δυτικών αξιών και βεβαίως και σχόλια μέσων ενημέρωσης, πολιτικών προσώπων κτλ. Περί δυτικών αξιών, περί αιμοδιψών ισλαμιστών. Βλέπουμε ποιοι είναι οι αιμοδιψείς. Λοιπόν, πέρα από τη γενοκτονία, έχουμε την κορυφαία πράξη που είναι μια ευθεία επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, εναντίον μιας νόμιμης διπλωματικής αποστολής του Ιράν, κουβέντα από την ελληνική κυβέρνηση ξανά για το διεθνές δίκαιο, η οποία μας έχει φέρει στην κατάσταση του να αναμένουμε την ιρανική απάντηση. Αν θα είναι σαρωτική ή αν θα είναι περιορισμένη, και άρα αντιστοίχως αν θα πάμε σε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο, ο οποίος μάλλον κάποια στιγμή θα εμπλέξει ευθέως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θα μείνουμε στην αργή κλιμάκωση, όχι αποκλιμάκωση, στην αργή κλιμάκωση που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Άρα κύριε Τζίμα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το τονίζετε σήμερα εμφατικά, πέρα από τη συστηματική εξόντωση ενός λαού στη Γάζα, εσείς θεωρείτε ότι η ιστορία με το ευθέως χτύπημα στις προξενικές υπηρεσίες, το διπλωματικό σώμα δηλαδή του Ιράν στη Δαμασκό, δεν είναι απλή περίπτωση? Διαφοροποιείται από το να χτυπήσεις έναν πρόξη σύμμαχο του Ιράν? Μα είναι ευθεία επίθεση εναντίον του Ιράν και κατά το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου δείχνει και τη μεγάλη δυσκολία στην οποία βρίσκεται η Ισραηλινή κυβέρνηση, διότι 5 μήνες και κάτι μετά, δεν, την 7η Οκτωβρίου, δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο. Δεν τον έχει κερδίσει ακόμα. Δεν έχει πετύχει, δεν έχει απελευθερώσει ούτε έναν όμηρο. Είναι καταπληκτικό αυτό. Μιλάμε για μια περιοχή σαν τη Σαμοθράκη, την οποία την έχει ανασκάψει ολόκληρη. Έχει σκοτώσει πάρα πολλούς εκ των Ισραηλινών ομήρων το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Και σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον τυχαία, όχι από λάθος. Λοιπόν, αν δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, η απάντηση που επιλέγει είναι να επιχειρήσει να κλιμακώσει την κατάσταση, ούτως ώστε να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στο παιχνίδι. Γιατί ξέρει το Ισραήλ ότι αν το Ιράν εμπλακεί άμεσα τη σύγκρουση μαζί του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν είτε άμεσα είτε λίγο αργότερα να μπουν στη μέση και να πολεμήσουν στο πλευρό του Ισραήλ. Το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά, έστω και φραστικά, φαίνεται να παίρνει αποστάσεις από τον Νετανιάχου, τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το όποιο ποτήρι φραστικά, είναι αυτό το χτύπημα σε αυτή την αμερικανικών συμφερόντων, να το πω έτσι. Μη κυβερνητική οργάνωση. Μπορεί να σημαίνει κάτι? Όχι πολλά. Όχι πολλά. Διότι από τη μια έχουμε αυτές τις ρητορίες, από την άλλη στέλνει οπλισμό σε τεράστιες ποσότητες για να υποστηρίξει τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Απλώς ο Biden έχει μεγάλο εκλογικό πρόβλημα. Η νέα γενιά των Αμερικανών είναι με την πλευρά των Παλαιστινίων, όχι με την πλευρά του Ισραήλ. Η προπαγάνδα που έπιασε σε αρκετά μεγάλο βαθμό στα καθημάς, όπως φαίνεται στο κέντρο της Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Εξού και η όλη προσπάθεια να απαγορευτεί το TikTok, που καθότι κινέζικων συμφερόντων έπαιξε ρόλο στο να διαδοθούν εικόνες από την Παλαιστίνη που τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιορίζουν, λόγω κρίνου δηλαδή. Οπότε ο Biden πρέπει κάπως και οι δημοκρατικοί
να δείξει ότι με ένα τρόπο κάτι κάνει για τους Παλαιστινίους. Η πραγματικότητα είναι ότι αν ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και απλώς σταματούσαν να εξοπλίζουν το Ισραήλ, θα είχαν σταματήσει και τον πόλεμο. Υπάρχει όμως ένας αντίλογος σε αυτή την εικόνα. Αυτό που συμβαίνει με τους Παλαιστίνιους είναι αναντήρητο. Θα σας πει κάποιος και τι σημαίνει αυτό. Αθωώνεται ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, ιδίως μετά το χτύπημα στη Μόσχα. Ακόμη και αν έγινε κατά παραγγελία από κάποιον άλλον πελάτη, ακραίοι ισλαμιστές το έπραξαν. Οι οργανώσεις αυτές είναι σε πόλεμο με το Ιράν και με τη Χαμάς. Δεν είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ. Καλό όποιον θέλει να ερευνήσει εάν έχει υπάρξει έστω μία επίθεση του Ισλαμικού κράτους και των οργανώσεων που είναι, ξέρετε, είναι, ανήκουν στην ομπρέλα, ας πούμε, των οργανώσεων του Ισλαμικού κράτους. Αν έχει υπάρξει μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Υπάρχει καμία. Οι επιθέσεις τους είναι εναντίον του Ιράν, εναντίον της Συρίας, εναντίον της Χεσμπολά και εναντίον πλέον και της Ρωσίας. Σπανιότερα εναντίον άλλων δυτικών κρατών ευρωπαϊκών. Ποτέ εναντίον του Ισραήλ. Κύριε Τζιμά, αυτό είναι το ένα πεδίο. Το άλλο πεδίο, είπατε, είναι η Ουκρανία και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο ρόλος ο δικός μας και σε σχέση με την Τουρκία. Και θέλω να σας το πω, η Τουρκία στη μεν Ουκρανία είναι και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Στο δε Μεσανατολικό εμφανίζεται ο Ερντογάνος, ο μεγάλος πατερούλης των Παλαιστινίων, αλλά την ίδια ώρα μια χαρά ομοίως πρώτες ύλες στρατιωτικού υλικού φεύγουν από την Τουρκία και καταλήγουν στο Ισραήλ. Ο ρόλος του Ερντογάν στο Παλαιστινιακό μετά την 7η Οκτωβρίου και εξαιτίας της 7ης Οκτωβρίου κατέρευσε. Η όλη προπαγάνδα την οποία όχι τυχαία αναπαρήγαγαν κυρίως ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ελέγχονται δηλαδή από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και που διέδαν τη γνωστή προπαγάνδα, τη λέω προπαγάνδα γιατί κάποιοι λέγαμε ότι δεν είναι αλήθεια, ότι ο Ερντογάν καθοδηγεί τη Χαμάς ή τους Παλαιστινίους κτλ. Όλο αυτό κατέρευσε με πάταγο, όχι μόνο διότι στην 7η Οκτωβρίου και μετά από αυτήν η Τουρκία δεν έπαιξε κανένα ρόλο απολύτως, πέρα από ρητορίες ανέξοδες και ανεφουσίας, αλλά γιατί ακόμη και στην απευθεία συνομιλία Ιρανών με τον Ερντογάν, με πολύ δεικτικό τρόπο, με βάση τα όσα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν, υπέδειξαν στον Ερντογάν ότι είναι γνώστες του παμπώνυρου ρόλου του, ή τέλος πάντων κουτοπώνυρου, όχι παμπώνυρου γιατί είναι γνωστός, που είναι ότι ρητορεύει εναντίον του Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα στέλνει οπλισμό στο Ισραήλ. Αυτό ξεκίνησε από την αρχή της σύγκρουσης μετά την 7η Οκτωβρίου. Όταν ετίθετο το ερώτημα προς τον Ερντογάν, γιατί στέλνεις ντρόουν στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν στέλνεις στους Παλαιστινίους. Στο οποίο δεν είχε απάντηση. Στην πορεία κατέστη σαφές ότι βασικός αγωγός τροφοδοσίας και με πολεμικό υλικό, αλλά και για πολιτικούς λόγους, του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Στην πραγματικότητα σημαντικότερος από ότι η Ελλάδα. Και όλα αυτά στο ισοζύγιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τι σημαίνουν? Σημαίνουν το εξής. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, απλώς τώρα καθίσταται πιο σαφές ακόμη. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ενταγμένες στο κομμάτι των αμερικανικών επιδιώξεων και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι υποστηρικτικός φορέας, παραπληρωματική δύναμη προς τον πιο χρήσιμο σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Τώρα το Ερντογάν και αύριο του επομένου, έτσι κι αλλιώς ο Ερντογάν βρίσκεται σε φάση αποδρομής, έχει άλλα 4 χρόνια μπροστά του και θα φύγει. Η Ελλάδα είναι ο βοηθητικός παράγοντας, υποβοηθά την Τουρκία, γιατί το απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως προς το να παίξει η Τουρκία τον περιφερειακό της ρόλο. Ο περιφερειακός ρόλος της Τουρκίας είναι αυτός του δύσκολου, αλλά σταθερού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν τέλει συμμάχου. Εμείς βοηθούμε την Τουρκία, κάνουμε τη ζωή της ευκολότερη.
Άρα πώς, μειώνοντας όπως λένε άλλοι ειδικότεροι ημών, όπως ο κύριος Καραβίδας, το στρατιωτικό μας αποτύπωμα στα νησιά, ή στέρνοντας βλήματα λευκού, μάλιστα, ή στέρνοντας βλήματα, αυτό ήθελα να πω, λευκού φωσφόρου στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν στείλαμε βλήματα λευκού φωσφόρου, το άκουσα και αυτό. Θεωρώ, δεν με εκπλήσει, θεωρώ ότι σε αντιστροφή της φράσης του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν υπάρχει έγκλημα για το οποίο η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα πια. Λοιπόν, η Ελλάδα το οπλοστάσιο της το έχει θέσει υπό τις εντολές της Ουάσιγκτον, όπως και τις ένοπλες δυνάμεις της συνολικώς, και εν προκειμένου παίρνει οπλισμό και το στέλνει στην Ουκρανία. Από όσο γνωρίζουμε, πέραν του πόσο καταστροφική είναι από μόνη της αυτή η κίνηση, αυτός ο οπλισμός έτσι και αλλιώς δεν αντικαθίσταται, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πλήρης αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πάρα πολύ λογικά εντός εισαγωγικών, με βάση όσο έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα, κανένας εισαγγελέας δεν ζητά κανέναν έλεγχο για αυτές τις μεταφορές υλικού. Φροντίσαμε να υπογράψουμε τη διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας η Τουρκία διατήρησε στο τραπέζι όλη την αναθεωρητική της ατζέντα, και εμείς βγήκαμε στο διεθνές προσκήνιο και είπαμε αυτή η ατζέντα δεν μας ενοχλεί, πάλι φίλοι είμαστε. Λοιπόν, συντηρούμε ένα κλίμα υποτιθέμενης ηρεμίας στο Αιγαίο, αγοράζουμε οπλικά συστήματα πολύ αμφιβόλου ποιότητας προκειμένου να ικανοποιήσουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν μερικά λεφτά ακόμη και από τα σαπάκια τους. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί με τις εχθρικές μας σχέσεις με τη Ρωσία και με την εργαλειοποίησή μας από το Ισραήλ είναι όσα ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από εμάς, και όλα αυτά που κάνουν πιο ήσυχη τη ζωή της Τουρκίας, ώστε να ασχοληθεί με πιο δύσκολες αποστολές από ό,τι είναι τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, κύριε Τζίμα, υπάρχει και η Κύπρος. Η Κύπρος με ευθύνη και της κυπριακής ηγεσίας, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, είναι ξεχασμένη συμπεριφέρεται σαν το Κυπριακό να έχει λυθεί. Έτσι συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Στο διατάφτα λοιπόν, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαίως, κύριε Τζίμα, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες και τις διαφωνίες, πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται στρατηγικά μία χώρα? Και μου γράφει εδώ και κάποιος, ο κύριος Τζίμας θα είχε ενδιαφέρον να μας πει αν υπάρχουν ευθέως σχέσεις μεταξύ της τουρκικής και της ελληνικής ελίτ στην ιστορία αυτή, διότι κάποιοι κάνουν business, και αν είναι σχέσεις, είναι σχέσεις ισότιμες? Πρώτον, ότι υπάρχουν σχέσεις είναι πασιφανές. Έχουμε σχέσεις από τα πιο μεσαία ισχυρά αλλά μεσαία στρώματα σε συγκεκριμένες πολιτικές χώρες έως τη μεγαλοαστική τάξη της μιας και της άλλης χώρας. Οι σχέσεις αυτές, όπως ποτέ στον καπιταλισμό, δεν μπορούν να είναι ισότιμες, διότι το μεγάλο τουρκικό κεφάλαιο στον πυρήνα του είναι πιο ισχυρό από το ελληνικό. Ο ελληνικός εφοπλισμός βεβαίως είναι πολύ ισχυρός, αλλά ο ελληνικός εφοπλισμός δεν είναι κατά βάση μια εγχώρια μερίδα κεφαλαίου, είναι μια διεθνοποιημένη, η οποία έχει μόνο μέρος των συμφερόντων της εδώ. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ελληνική βιομηχανική τάξη ή το χώρο παροχής υπηρεσιών, η τουρκική αντίστοιχη τάξη είναι πολύ ισχυρότερη. Άρα οι σχέσεις είναι ανισότιμες ούτως ή άλλως. Επίσης, η Τουρκία έχει περισσότερες επιλογές, συναλλάσσεται και με τη Δύση και με την Ανατολή. Εμείς συναλλασσόμαστε μόνο με όποιους μας επιτρέπουν οι Αμερικανοί. Άρα αυτό είναι ένας πλέον παράγοντας αποδυνάμωσης της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης. Αυτό όμως, αυτός είναι ένας ρόλος που το ελληνικό μεγάλο κεφάλαιο τον αποδέχεται σχεδόν ευχαρίστως, διότι έχει μάθει να κερδοφορεί με άλλους τρόπους, όχι με παραγωγικούς τρόπους. Το άλλο ερώτημα που θέσατε είναι μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Το πρώτο, που νομίζω ότι είναι η βασική διαιρετική τομή των κοινωνιών, είναι ότι από τη μια υπάρχουν οι κοινωνίες όπως εμείς αυτή τη στιγμή, που έχουν πιστεί ότι δεν μπορούν με κυριαρχικό τρόπο οι ίδιες, δεν λέω απομονωμένες, αλλά με κυριαρχικό τρόπο οι ίδιες να χαράξουν το μέλλον τους. Έχουμε πιστεί ότι πρέπει να έχουμε ισχυρούς πάτρονες
και ότι πρέπει να λέμε ναι προκειμένου να μας δίνουν ό,τι περισσεύει από το δικό τους τραπέζι. Και υπάρχουν και κοινωνίες που με δύσκολο τρόπο, πολλές φορές, επιδιώκουν να φτιάξουν έναν εθνικό δρόμο. Και μέσα στο πλαίσιο ενός εθνικού δρόμου υπάρχει και ταξική σύγκρουση, υπάρχουν οι αριστεροί, υπάρχουν οι δεξιοί, υπάρχουν οι κεντρώοι, αν θέλετε, όλα αυτά τα πράγματα. Στη στιγμή, τη χρονική φάση κατά την οποία από το δεν μπορούμε θα περάσουμε, μπορούμε και το επιδιώκουμε να φτιάξουμε τον εθνικό μας δρόμο προς την ευημερία μας, προς την ασφάλειά μας, θα γίνει και η κρίσιμη μεταβολή. Μετά, ξέρετε, θα αρχίσει να έχει και νόημα ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός, το Α κόμμα, το Β κόμμα. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε θεσμούς που τώρα δεν έχουμε, ενώ επί της ουσίας να φτιάχνουμε θεσμούς. Όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα θεωρούμε ότι δεν μπορούμε και ως εκ τούτου βυθιζόμαστε στην παρακμή μας. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Τζίμα, να απαντήσετε στο φίλο Σωτήρη. Λέει, ακούω τον κύριο Τζίμα, θέλω όμως να τον ρωτήσω, πιστεύει πραγματικά ότι ο γερμανικός παράγοντας που κόπιασε τόσο πολύ με οικονομικά μέσα να ελέγξει όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και ιδίως τον αδύναμο Νότο, έχει πάθει επί της ουσίας οικονομικό στραπάτσο ή έχει μαζευτεί γιατί θέλει να εμφανιστεί πια και ως ισχυρός στρατός, άρα κάνει κράτη? Τι πιστεύει στην πραγματικότητα? Νομίζω ότι έχει πάθει στραπάτσο οικονομικό, έχει πάθει οικονομική ζημιά. Θα προσπαθήσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να φτιάξουν ένα μοντέλο πολεμικής οικονομίας προκειμένου να ανακάμψουν. Είναι πολύ αμφίβολο αν θα το πετύχουν. Mm-hmm. Άρα, στρατιωτικά πιστεύετε ότι θα επενδύσει η Γερμανία? Νομίζω ότι είναι, ήδη το κάνει, είναι μια διέξοδος. Βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν η αμυντική βιομηχανία και πότε συμβάλλει στη μεγέθυνση την οικονομική ή όχι. Υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ του ενός και υπέρ του άλλου. Εδώ όμως υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα, που είναι ότι η επένδυση στην πολεμική βιομηχανία, σε μια πολεμικού τύπου οικονομία, μπορεί να γίνεται όσο υπάρχει πόλεμο. Δηλαδή, αν επενδύσει στην πολεμική οικονομία χωρίς πόλεμο, έρχεται οικονομική κρίση. Αλλά ποιον πόλεμο ακριβώς διεξάγει η Γερμανία, ο οποίος δεν θα ερημοποιήσει την Ευρώπη κάποια στιγμή? Δεν μιλάμε για ένα πόλεμο, ακόμη και όπως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος ήταν καταστροφικός σε κολοσσέα διάσταση, αλλά αμέσως μετά ήρθε μια φάση ανάκαμψης. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος αν καταστεί κατακλυσμιαίος, το σίγουρο είναι, δηλαδή ακόμα και αν γίνει με μικρά πυρηνικά όπλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θα ερημοποιηθεί. Ακούγεται λίγο παράλογο να ποντάρει την ανάπτυξή του κανείς σε μια ερημοποιημένη Ήπειρο. Νομίζω ότι δώσατε την απάντηση στο φίλο ακροατή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζιμάν. Αν μπορώ να κάνω μόνο ένα μικρό σχόλιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του μέρους σας σε ό,τι αφορά την ιστορία στα Τέμπη. Και θέλω να πω ότι στην ιστορία στα Τέμπη την κράτησε το μέσο σας και από ένα σημείο και μετά, σε ένα μικρό βαθμό, ένα άλλο εκδοτικό συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν αρκετό ώστε να ξεμπροστιαστούν με τρόπο καταστροφικό για την κυβέρνηση, μάλλον. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκλογικά, αλλά σε επίπεδο εικόνας και αντίληψης των πολιτών είναι καταστροφικός. Η ακραία αυθαιρεσία, η ακραία αυθαιρεσία η οποία ακολουθήθηκε. Φανταστείτε να είχαμε δημοκρατική ενημέρωση και ένα δημοκρατικό μηντιακό τοπίο, τι θα γινόταν? Θέμης Τζίμας, να τον ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συζήτηση. Θα τα ξαναλέμε μαζί του, είναι φυσικό αυτό. Καλημέρα, κύριε Τζίμα, από το Ηράκλειο.